Ενδιαφέρουσες εξελίξεις όχι μόνο για την Ευρώπη αλλά και για τη χώρα μας. Μας έρχονται από τη Γερμανία, καθώς έγινε εκεί το πρώτο βήμα για σχηματισμό κυβέρνησης υπό τον Σόλτς. Πάμε στο Βερολίνο και στον Παντελή Βαλασόπουλο για να δούμε, Παντελή, τι έχουν ζητήσει οι πράσινοι φιλελεύθεροι και τι έχουν συμφωνήσει με το S5. Γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να δούμε ποιος θα αναλάβει το Υπουργείο Εξωτερικών. Δηλαδή, θα πάει σε χέρια πράσινα που ξέρουμε ότι είναι επιθετικά κατά της Τουρκίας σε θέματα εξοπλισμού. Καλησπέρα. Σήμερα τελείωσαν οι διερευνητικές συνομιλίες μεταξύ σοσιαλδημοκρατών, πρασίνων και φιλελευθέρων. Τα βρήκαν σε βασικά ζητήματα όπως ανακοίνωσαν και τώρα θα μπουν στις επίσημες συνομιλίες ώστε να καταρτήσουν κυβερνητικό πρόγραμμα και να μοιράσουν και τα υπουργεία. Σύμφωνα με δηλώσεις που έγιναν από τους πράσινους, αναφέρονται σε ποια ζητήματα τα βρήκαν ένα-ένα, υπό οικονομία, πολιτική κτλ. Και αναφέρονται και με δύο προτάσεις στην εξωτερική πολιτική. Και εκεί αναφέρουν το εξής οι πράσινοι. Ότι είναι τα τρία κόμματα δηλώνουν την πίστη τους στην Ευρώπη και καθιέρωση δεσμευτικών κανόνων στην πολιτική εξαγωγών οπλικών συστημάτων. Μάλιστα. Τι θέλουν να πούν με αυτό? Ότι θα υπάρχουν, θα καθιερωθούν ανάμεσα στα τρία κόμματα δεσμευτικοί κανόνες σε ποιους πουλάμε όπλα, σε ποιες χώρες δίνουμε όπλα. Θα μπουν νόμοι και κανόνες. Αυτό εννοούν. Και ξέρουμε ότι οι πράσινοι είναι πολύ αυστηροί με την πώληση όπλων προς την Τουρκία και ειδικότερα ζητούν να μην δοθούν τα υποβρύχια. Τα έξι υποβρύχια, τα οποία θα αλλάξουν τις ισορροπίες μεταξύ μας, διότι θα αποκτήσει υπεροχή στο θέμα αυτό η Τουρκία. Ναι, για να εξηγήσουμε να ξέρουν και οι τηλεθεατές, ένα είναι έτοιμο, δεν έχει λειτουργήσει ακόμα, αναμένουν άλλα έξι μέχρι το 2027. Μάλιστα. Να πούμε επίσης ότι σύμφωνα με όσα γράφει ο τύπος, για παράδειγμα το περιοδικό Focus, αλλά και άλλα, αναμένεται ίσως το Υπουργείο Εξωτερικών, το πάρει υποψήφια καγκελάριος και συμπρόεδρος στο Βρασίλ, η κυρία Αναμπέλα Μπέρμπο. Μάλιστα. Μένει να το δούμε αυτό. Να το δούμε πραγματικά. Εδώ θα γίνει κρίσιμη μάχη τώρα για το μοίρασμα των υπουργείων. Και τέλος να θυμίσουμε ότι αύριο θα βρίσκεται στην Άγκυρα για την τελευταία της επίσκεψη και η καγκελάριος Μέρκελ.